πάλι εκεί στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ίσως και λίγο στις νότιες Κυκλάδες, θα έχουμε τοπικές βροχές, κυρίως πρωινές ώρες, ίσως και κάποιες καταιγίδες στην Κάρπαθο και τα Δωδεκάνησα. Μέχρι το μεσημέρι θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός και μόνο στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 και το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις το εξάρι αφορά το Καρπάθιο και τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα. Στο υπόλοιπο Αιγαίο 3 με 4 και τοπικά μέχρι 5. Και η θερμοκρασία αρκετά καλή θα έλεγα. 12 στη Βόρεια Ελλάδα, 15, mm-hmm. 16 στη Δυτική και 15 στην υπόλοιπη χώρα το μεσημέρι πάντα εννοώ. Έτσι. Ωραία, ωραία τη μέρα. Ναι, ναι. Για να δούμε και Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Αθήνα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, ασθενής η άνεμη και 15 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι και καλή θερμοκρασία. Mm-hmm. Και στην Αττική και η Θεσσαλονίκη επίσης λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Εκεί και ασθενής η άνεμη 2 με 3 μποφόρ και μέχρι 12 βαθμούς η θερμοκρασία. Μάλιστα, την Πέμπτη αλλάζει κάτι? Έχω βάλει την Πέμπτη και την Παρασκευή μαζί γιατί είναι ήπιος ο καιρός, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν την Πέμπτη στα νησιά του Ιωνίου και την Παρασκευή βλέπεις την Κρήτη ίσως και το Ανατολικό Αιγαίο, νότια δηλαδή κάποιες τοπικές βροχές. Μια τις φέρνει το μοντέλο, μια τις βγάζει. Πάντως είναι ήπιος καιρός Πέμπτη και Παρασκευή. Οι άνεμοι θα γίνουν βαθμία και κυρίως την Παρασκευή βόρειο, η ένταση τους θα φτάσει τα 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά τα 7 μποφόρ, κυρίως. Τώρα άρχισε να έρχεται το σύστημα. Τέλος πάντων. Ναι, 4 με 6 και κυρίως το Ιόνιο θα φτάσει στα 7 από φόρη ένταση των βορείων ανέμων. Και πάμε τώρα στο Σαββατοκύριακο, Χριστίνα, για να δούμε. Α, και επίσης να σου πω ότι δεν αλλάζει η θερμοκρασία Πέμπτη και Παρασκευή, mm-hmm. έτσι περίπου στα ίδια επίπεδα. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των βορείων ανέμων. Βροχές δε θα έχουμε στα ανατολικά υπηρετικά, χιόνια στα ορεινά και την Κυριακή που θα πέσει η θερμοκρασία. Στις περιοχές, ας πούμε στην Ανατολική Θεσσαλία θα είναι και χιονόνερο, χιόνι στα ορεινά. Πάντως μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο καιρός, διότι φαίνεται από το Σαββατοκύριακο να αλλάζει η κυκλοφορία mm-hmm. και να γίνεται πιο βόρειο για την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε μέρες.